κύριε καθηγητή, ότι δεν έχω χρηματίσει συνδικαλιστή ζωή μου. Δεν μπορώ να δέχομαι τέτοιο. Έγινε συνδικαλιστή στα φοιτητικά σα την παλιά τη συνδικαλιστή σχέση με τη συγκεκριμένη. Επίση, δεδομένου ότι αξιοποιώ τον χρόνο μου όπου και να βρίσκομαι, αξιοποιήσω τον χρόνο μου στο να σα ενημερώσω με τι παρατηρήσει μου επιτυχημένου που έλαβα από το Σύλλογο του Εργατικού Κόγκου. Δυστυχώ, θα ήθελα να σα ενημερώσω ήστε από δική σα επεξεργασία των ετοιμάτων, όπω ακριβώ έκανε ο κ. Άγγελο Καπίδη στα αιτήματα των δουλειών. Δεν κάνω αυτή. Δεν πειράζει. Το θέμα υπάρχει. Πρέπει να γνωρίζετε ότι επί αντίστοιχων θεμάτων έχει γνωμοδοτήσει ύστερα από συνεδρίαση που έχει γίνει στι 23 Σεπτέμβρη του 2015 και η χειριστική του Δήμου του Δήμου τη Βόρεια Κοινωνία. Απόφαση τα πρακτικά τη οποία έχουν αναρτηθεί στο διάρκεια. Ο ΑΔΑ που έχει αναρτηθεί στο διάρκεια, η συγκεκριμένη απόφαση, είναι η παρακάτω. Είναι ο παρακάτω. Ψ 6 ωμέγα, Ψ ωμέγα, 9 Ψ, παύλα, ύψιλον, κάπα χ. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο με τον κύριο Ράτ και θα πω ότι δυστυχώς αυτό το θέμα μου δίνει τη δυνατότητα να υποθέσω σε πολιτικό επίπεδο ότι αυτό το θέμα δεν το βάλαμε γιατί θεωρείται πολύ μεγάλη σημασία. Ούτε καν πήγατε στον κόπο να το μελετήσετε ώστε να βγάλετε το ζουμί του και το απάντησμά του. Το βάλετε μόνο και μόνο γιατί θέλετε να κάνετε διαφορετική κατανομή των θεμάτων που θέσατε. Απόδειξη αυτών είναι το γεγονός ότι δεν μου συγκεκριθήκατε κάτι και μάλιστα όταν πήγα να σα ρωτήσω, το μεν έτερο μέλος της παράταξής σας με κατηγόρηση για συνδικαλιστικές πρακτικές, εσείς από την τρέλη παιδιά χτυπήσατε θυμωμένος και λιπανός στο τραπέζι. Επειδή λοιπόν θα απαντήσω γιατί έχουμε την τιμή να γνωρίζουμε μας ανθρώπους από το εργατικό χωριό και μόνο και όχι γιατί μου χτυπήσατε το χέρι στο τραπέζι να απαντήσω, ξεκινώ την ουσία της τοποθέτησης παύλα εισήγησης που δεν κάνατε πρακτικά μου. Διαβάζοντας την πρώτη σελίδα του εγγράφου του Συλλόγου του Αρακατικού Χωριού, έτσι, που έχετε τη διάρκειά μου με αρχή πρωτοκόλλου 11/4/2018, διαπιστώνω ότι καταρχήν διαπιστώνω τον τόνο του εγγράφου. Ένας πολιτιστικός σύλλογος, ένας αρτησιακός σύλλογος, μια ομάδα ανθρώπων, ένας δημότης, έχει λόγο για τα δημοτικά πράγματα. Έχει λόγο για τη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Έχει λόγο για τη διαχείριση των κοινότητων πραγμάτων. Για να το συνδέσω και κάτι με το προηγούμενο θέμα και τη θέση σας. Έχει λόγο λοιπόν για όλα αυτά τα πράγματα. Έχει ένα λόγο να προτείνει και να κρίνει πολλές φορές. Το να προσθέτει την κρίση του μέσα σε μια επιστολή θεωρώ ότι δεν χρήση απάντηση. Τα πολιτικά θέματα απαντούνται στις δημοκρατίες με έναν τρόπο. Τρόπος είναι και η κρίση. Το λέω γιατί. Το λέω γιατί βλέπω ένα συνοθήλευμα τεχνικών και πολιτικών παρατηρήσεων αναμεμειγμένες με ιστορικά δεδομένα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο θα το αποτέλεσμα μια τέτοια απάντηση. Από την άλλη μεριά όμω, μια τυχούσα εκτροπή, μια τυχούσα αποχώρηση από την αρχή τη συζήτηση, πιθανώ και να σήμαινε ότι η δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρεται για τα ζητήματα του εργατικού κουλιού. Πράγμα που δεν ισχύει. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσω να διαλέξω κάποια πράγματα από εδώ που ταιριάζουν με πραγματικά ζητήματα του εργατικού κουλιού. Σε όποιε περιπτώσει έχει γίνει κάποια ενέργεια ή έχει γίνει μια σκέψη αντιμετώπιση από τη δημοτική αρχή, θα τα αναφέρω. Σε όποιε περιπτώσει δεν έχει γίνει, δεν θα τα αναφέρω. Σε περιπτώσει που έπρεπε να κάνω κάτι και δεν έχω κάνει, ή κάποιο άλλο έπρεπε να κάνει κάτι, ή κλεισιακό ιερεσό, θα το αναφέρω και θα το αναθέσω εκεί τα πράγματα να κάνει. Όπω έκανα στο βουλευτό. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη σπαρτάλη νερού και επιστολή ο κλεισιακό σύνδεσμο σύλλογο του Αρκαδικού Κοριού, λόγω των διαρών, αλλά όσον αφορά την επικέντρωση ο βιολογικό παύλα πόθρο γεμίζει συνέχεια και το κεντρικό του Δήμου δεν προλαβαίνει να το αδειάσει. Άλλο, παράλογο, για τεχνικού λόγου. Αφού υπάρχει σπατάλη νερού, με την έννοια των διαρών του δικτύου ίδρυψη, δεν υπάρχει ένα μηχανισμό αυτό το χρόνο να εισβαίνει μέσα στον, στην δεξαμενή του βιολογικού καθαρισμού. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό το λογάριο στον δρόμο, όπω είπα πέρα, πώ μπαίνει μέσα στην μονάδα του βιολογικού. Συνεχίζω. Εκτός της αρρώδης της σπατάλης της νερού, έχουμε και πρόσφυγη επιβάλλει στα τέλη του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας λόγω του συνεχόμενου κοινώσεων των βόρειων. Επίσης, άνθρωπο και παράλογο. Γιατί τα τέλη που επιβάλλει ο Δήμος Βόρειας Κοινωνίας είναι τέλη που συναρκώνται με τον λογαριασμό κατανάλωση του ύδατο. Αφού έχουμε σπατάλει ύδατο σε εκτός των λογαριασμών, πόσο πιο ρίχνει κάποιο παραπάνω. Το 1995, ο τότε πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ανδρέα,
κ. Μποζίκης, είχε επισημάνει το πρόβλημα. Επίσης, το 2004 έγινε μια αυτοψία του Ιδρυματικού του Δήμου, να είναι ίσως και τον Άρχοντα, όπου ήταν παρόν το 2001 και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ιδρυματικού και διαπίστωσαν και οι δύο μαζί μια διαρροή του, την αναφέρονται σε μια έκθεση του 2004. Και τον προηγούμενο χρόνο είχε πάρει τη διαρροή δημοκρατία. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχε βρει. Διαρροή, δεν πέρα του πούμε δύο ώρες. Τι θα πρέπει να κάνουμε στο παραγωγικό σου και το δημοσίευμα το θέμα. Ο Ευάγγελος Κορυμπάς είχε επιτύχει μέσω του κ. Νιώτη να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 115 εκατομμύρια δραχμές από πρόγραμμα 7. Μπράβο. Έγινε αποπληρωμή 16 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα ποσό των 98 εκατομμυρίων δραχμών καθώς το έργο υπολείπεται το έργο το ποσό των 98 εκατομμυρίων ευρώ και το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο τότε Δήμαρχος Γιώργος Δαλιάνης, αντί να ολοκληρώσει ο Δήμος ως όφιλε, το ανέθεσε στη ΔΕΠΟΣ δίχως δημοκράτηση στο έργο. Τότε Δήμος Γιώργος Δαλιάνης δεν πήρε ποτέ θέση για τα προβλήματα του αριθμού του χωριού και μάλιστα αποφιόταν τις εκκλησίες με κάποιους διάφορους λόγους. Εγώ τι απαντάω. Κύριε Βαρτίκος, γι' αυτό εσύ είστε τα ενισχύσει. Εγώ τι απαντήσω. Μια χαρά τα πάτε. Μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών, αν γίνει ο Ισπανικός, ο Δήμος, να σε διάφορες πολιτικές κατηγορίες. Ψυχοδελικούς λόγους και άλλα πράγματα. Απαντώ. Δεν έχω να πω κάτι τόσο. Η κρίση. Ναι. Γι' αυτό δήμαζε. Η κρίση του συγκεκριμένου συλλόγου είναι ότι το καθήκον του Δήμου είναι να προβεί αφενός την εκτέλεση των έργων που έχει με εκτελέσει ΔΕΠΟΣ και αφετέρου την ταυτόχρονη διεκδίκηση του κόστου στον ελληνικό έργο αυτή ΔΕΠΟΣ. Μια αναφορά, μια πρόταση είναι αυτό. Το καθήκον μου που το υποδεικνύει ο νόμος και ο θεσμικός μου ρόλος. Δεν μπορώ να καταλάβουμε, είναι σχεδόν προσβλητικό. Θέλει να πληροφορηθεί ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει από το Δήμο Βόρειας Κυπρίου προς αυτή την κατεύθυνση. Ενημερώ. Αυτό είναι κάτι προσυνήθω. Δύο φορές, έχω τρεις φορές στο Δήμο Βόρειας Κυπρίας, δύο φορές ως αντιδήμαρχος και μία φορά ως δήμαρχος, έχω επισκεφτεί την διεύθυνση Γ25 του Υπουργείου Οικονομικών, προαρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, και τις τρεις φορές που πήγα ήταν διαφορετικός ο Γενικός Γραμματέας, ήταν διαφορετική κυβέρνηση. Τις τρεις φορές είχε την ίδια απάντηση. Ότι πρόκειται για θέμα που δεν άφεται της δημόσιας περιουσίας, άφεται όμως προσωπικά του Υπουργού Οικονομικών, γιατί η εταιρεία ΔΕΠΟΣ, στην οποία προφορικά είναι αποφάσεις κατά καιρούς έχουμε ως Δήμος ασκήσει διαμαρτυρία και θεωρούμε ότι υπάρχουν οφειλόμενα και πρέπει να ολοκληρωθούν έργα και υποδομές να εισδέψουν χρηματοδοτήσεις. Η εταιρεία δεν προσφέρει υποκαθάριση. Υποκαθάριση αυτή η εταιρεία, όταν είναι μια εταιρεία υποκαθάριση, σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει προφανώς αποφάσεις και εκτελέσεις προγράμματος. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να εγγραφεί να απαιτήσει. Η διαδικασία της καθαρής δέπος δεν είναι αυτό πολλά πως. Σημειώνω ότι η τελευταία συζήτηση έγινε στα τέλη του καλοκαιριού του 2018 με την Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας είναι 11 χρόνια υποκαθάριση. Μας δίνει όμως ο Σύλλογος σε μια άφηση και λέει ότι για να μείνουμε στα άδεια κύριος προς το Δήμο Βόρειας Κυπρίας, το μόνο έργο που έγινε και εκτίθεται το 95 μέχρι σήμερα είναι το ανατολή του Αρχαιοτικού Χωριού. Λοιπόν, στη συνέχεια ο Σύλλογος κρίνει το λεκτικό της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου μας, γεγονός που δεν είναι προς σχολιασμό σε ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί όταν παίρνουμε μια απόφαση, την υπογράφουμε και την αναρτάμε στη διάρκεια, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε θέση. Η θέση αυτή κρίνεται μόνο πολιτικά. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να συζητήσω το δημοτικό συμβούλιο. Και τα πώ μου να συζητήσω αυτό το πράγμα. Και πάμε στη δεύτερη φάση του εγγράφου, που αναφέρει άλλες παρατηρήσεις. Ότι ο Δήμος Βόρειας Κυπρίας δεν έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα κανένα έργο στο Αρκαδικό χωριό. Αυτό είναι ψέμα. Ο Δήμος Βόρειας Κυπρίας έχει εκτελέσει έργο στο Αρκαδικό χωριό και εκτελεί έργο στο Αρκαδικό. Αντιθέτως, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ασφαλτοστρώσει κάποιους δρόμους στο Αρκαδικό χωριό και προτίθεται σήμερα με ενεργή διαβεβαίωση του Περιφερειάρχη να προβεί στη μελέτη και εκτέλεση του έργου που αφορά το οικόπεδο Δέλτα 3 και πρόκειται για την πρόσβαση στην παραλία του Αρκαδικού χωριού. Ο Δήμος Βόρειας Κυπρίας
έχει μια αξιοζήλευτη συνεργασία με την περιφέρεια Πειραιώς στο επίπεδο της εκτέλεσης έργων, τα οποία δεν αποτελούν αρμοδιότητα της περιφέρειας αλλά του Δήμου μέσα στην πολιτική πενότητα, και μέσα σε αυτήν την αξιοζήλευτη συνεργασία δεν έχει προκύψει ούτε μια επιστολή, ούτε μια νήξη, ούτε ένα mail από την περιφέρεια Πειραιώς προς το Δήμο που να λέει ότι προτίθεται να εκτελέσει τέτοιο έργο. Στο προηγούμενο του Σιούλιο, δύο μέρες πριν, είχαμε δύο προγραμματικές συμβάσεις για τέτοιο είδους έργα, μία στο Παραγούνι και μία στον Άγιο Ανδρέα. Τέτοιο λοιπόν θέμα δεν έχει τεθεί. Έχει τεθεί μόνο προφορικά από τους προσώπους του συλλόγου, ουδέποτε κρατά, ουδέποτε επίσημα, ουδέποτε από τους αρμόδιους. Δεν είναι τεθεί. Παραδόξως, ο Δήμος Βόρειας Κοινωνίας πολυσχεδική στο να δώσει τις απαραίτητες συντρίσεις, προφασιζόμενος ότι όλα είναι υπό τη δικαιοδοσία του και όντως ίσως να είναι, αλλά χωρίς ποτέ να προχωράσει την εκτέλεση έργου στο χωριό. Είναι μια ανακύκλωση των γεγονότων που είπα. Θέλω να προσθέσω μόνο ότι όντως η περιφέρεια Πελοποννήσου εκτέλεσε έργο ασφαλτόσπασης, στο οποίο, για το οποίο διαμαρτύρθηκε έντονα ο Δήμος μας, το σκέλος του Ήπρεσε, από σκέλος, για όταν διαπίστωσε ότι το έργο εκτελείται χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες από νόμο, υψομετρικές και δημοτολογικές μελέτες στο αρκαδικό χωριό. Σε κάθε περίπτωση βρέθηκε λύση με τις υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου και τώρα αυτό ολοκληρώθηκε. Για άλλο έργο δεν υπάρχει καμία ενόχληση, καμία πρόταση, κανένα έντυπο για σύνδεση προγραμματική σύμβαση του Δήμου Βορείας Κοινωνίας. Ναι, έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν, θα συνεχίσω γιατί έφτασε στην τελευταία σελίδα. Είναι ο μόνος λόγος που συνεχίζω. Δώσατε στο Καρακογούνι νερό πηγή της Ματιάς, από όπου κατ' εξοχήν πρέπει να παίρνει νερό το αρκατικό χωρίς το Αίγιος Ανδρέας, σύμφωνα με την τότε χρηματοδότηση του έργου, και τώρα δίνεται νερό από τη γιώτηση του Κουλεντιανού στο αρκατικό χωριό. Με τη σύστασή της η ΔΕΙΑ έχει αναλάβει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται τους υφιστάμενους υδάτινους πόρους του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας για να μπορέσει να παρέχει νερό ίδρυυσης σε κάθε κάτοικο του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας. Αντιλήψεις του ύπνου. Δώσετε αλλού το νερό μας, είναι της περασμένης 30 ετίας. Προφανέστατα δεν ισχύουν, ασχολίαστες. Επίσης έχετε δώσει παροχές στον κάτω του Αγίου Ανδρέα και του Παρακογούνιου χωρίς να υπάρχει οικία ή σταύρωση και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, οι παροχές δεν έχουν κατανάλωση. Τέτοιου είδους γενικές και αόριστες καταγγελίες για παράνομες συνδέσεις, για συνδέσεις και παροχές που δεν έχουν κατανάλωση. Όταν παίρνουν ασύνδετες σε ένα κείμενο και δεν οδηγούν σε αποτέλεσμα, προφανέστατα και δεν μπορούν να εξετάσουν. Οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑ είναι εδώ και μπορούν να ελέγξουν οποιαδήποτε καταγγελία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυτοψίας. Γιατί αντικείμενο αυτοψίας δεν μπορεί να προκαλέσει μια περιγραφή του είδους στον κάμπο, αλλά πού, αν έχουμε υπόψη μας και έχουμε πληροφορίες για το πόση κατανάλωση έχει και δεν έχει μια παροχή, αν μη τι άλλο, έχω πληροφορίες ότι πού είναι αυτή η παροχή. Εδώ είναι η περισσή ιδρία, θα πάω να κάνω σε βέβαια. Έχω τελειώσει. Αυτή είναι η κρίση μου. Περιμένω τους ανθρώπους που έθεσαν το θέμα ως μείζον και ως θέμα που πρέπει να συστηθεί με αυτή τη διαδικασία, να πούν ότι η κυψάμψη έχει το θέμα.